τον επανέλθαμε και έχουμε κοντά μας με τον Τάκη τον Σαράντη, τον καλό συνάδελφο, τον εκλεκτό συνάδελφο από το ΕΕ, τον Γιάννη τον Μούτσο, και τον καθηγητή, τον Γιάννη τον Μάση, καθηγητής γεωπολιτικής. Θα δούμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα τον τελευταίο καιρό και στη χώρα μας, θα τα δούμε και από γεωπολιτική διάσταση. Πριν από λίγη ώρα, Γιάννη, βγήκε και δημοσιοποιήθηκε η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το χρέος. Τώρα, από χθες υπάρχει και στους συναδέλφους που καλύπτουν τα διεθνή πρακτορία περισσότερο. Τώρα, εδώ μέσα με όλα αυτά που γίνονται, χάνουμε τώρα τις μεγάλες και τις βασικές ειδήσεις. Γιατί να βγάλει την έκθεση του ΔΝΤΟΥ σήμερα, είναι η προπαραμονή του δημοψηφίσματος. Και θεωρούν ότι βγαίνει για να πικάρουν λίγο και τον βορειοευρωπαϊκό παράγοντα, παρότι ήταν καθορισμένο εδώ και καιρό. Όμως, πέρα από αυτό, υπάρχει η αίσθηση, αγαπητέ κύριε καθηγητά, ότι είναι αυτό το οποίο κατ' επανάληψη έχουμε κουβεντιάσει εδώ, ότι οι Αμερικανοί βλέπουν τα πράγματα γεωπολιτικά και τα βλέπουν μέσα από ένα καθεστώς σταθερότητας. Οι Γερμανοί κοιτάνε νούμερα. Έτσι δεν είναι? Το πρώτο σχόλιο σας, στο Γιάννη τον Μούτσο, και συνεχίζουμε να το αναλύσουμε όλο αυτό. Έχουμε την υπόλοιπη ώρα και θα δείξουμε και τα σποτάκια που έχουν βγει. Και όταν έχουμε και εικόνα από το συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, θα δείξουμε και από το συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος το Σύνταγμα. Αυτά, κύριε καθηγητά. Ο Γιάννης ο Μούτσος, ένα πρώτο σχόλιο. Καταρχήν, θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι είχαμε και την αποκάλυψη βέβαια από τα Wikileaks, τα οποία βεβαίως δείχνουν ότι στο παρελθόν είχαν ήδη προκύψει συζητήσεις για την αναδιάθρωση του χρέους από την πλευρά της κυρίας Μέρκελ και με τον κύριο Σόιμπλε. Ναι, απλά σήμερα. Αυτό το οποίο όμως προκύπτει σήμερα σαν έκθεση για τον είναι Σόιμπλε. Το αποτέλεσμα. Έτσι. Όχι, για τον Σόιμπλε, σε ένα υπουργικό συμβούλιο είχε πει Γιάννη ότι ήταν υπέρ του κουρέματος. Δεν ξέρω. Ακριβώς, ναι. Αλλάξαν οι ρόλοι και αυτό είναι το οποίο προβληματίζει ιδιαιτέρως. Γιατί σήμερα η κυρία Μέρκελ φαίνεται ότι είναι πλέον ο φερόμενος ως σωτήρας. Ο καλός. Αν προκύψει τέλος πάντων ο καλός της υπόθεσης, ενώ ο Σόιμπλε είναι ο κακός. Ο καλός αστυνομικός, ο κακός αστυνομικός. Αυτοί λοιπόν οι ρόλοι στο παρελθόν είχαν ανατραπεί. Και σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι πάλι έχουμε μια διαφορετική ισορροπία δυνάμεων, όπου η κυρία Μέρκελ φαίνεται να θέλει πλέον να σώσει την Ελλάδα, ενώ ο κακός, ο κ. Σόιμπλε, δεν κάνει πίσω σε οτιδήποτε αφορά την αναδιάθρωση. Τα νούμερα λοιπόν ήταν γνωστά από τότε. Το 2012 έχει συμφωνηθεί η αναδιάθρωση με συμφωνή γνώμη των Ευρωπαίων εταίρων. Ωστόσο, είχε μπει ο βασικός όρος για το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο θα έπρεπε να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο όριο και έπειτα να συζητήσουμε πλέον εκ των πραγμάτων. Το IMF, το ΔΝΤΟΥ δηλαδή, εδώ και πάρα πολύ καιρό, μιλούσε για αυτό το ζήτημα, για την αναδιάθρωση του χρέους. Κάποιοι εκόφευαν. Επομένως, τώρα υποχρεωτικά ήρθε πλέον να επισημοποιηθεί η κατάσταση αυτή. Έχει λήξει βέβαια το πρόγραμμα, όπως πολλοί γνωρίζουν, και εδώ νομίζω ότι η πίεση θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη στο επόμενο βήμα, μετά το δημοψήφισμα, όπου θα κληθούν πλέον οι κυβερνώντες να λάβουν αποφάσεις πολύ πολύ πιο σκληρές. Γιάννη Μάση, καταρχάς να δώσουμε μια είδηση. Υπάρχει και συγκέντρωση αντιεξουσιαστών τώρα στα Προπύλαια. Έχουν κλείσει και η Πανεπιστημίου και η Σταδίου. Ήρεμα τα πράγματα στην Αθήνα, αλλά συγκεντρώσει διαφορετικά σημεία. Μας έπεδε ο κόσμος και για τη συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Σύνταγμα. Ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Γιάννη Μάση. Καταρχάς να πούμε από τις ειδήσεις που δώσατε δηλαδή, ότι είναι γεγονός πως η Γερμανία, τουλάχιστον από το 2000 και μετά, που γίνεται πολύ πιο αισθητό αυτό το φαινόμενο, θα έλεγα και από το 96, αλλά ιδιαίτερα από το 2000 και μετά, η Γερμανία διεκδικεί πλέον έναν ισότιμο διεθνή ρόλο στον κόσμο. Αυτό φαίνεται με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την συμμετοχή της στις διάφορες ειρηνευτικές αποστολές, εντός ή εκτός εισαγωγικών, από τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκει να τονίσει την παρουσία της στην Ευρώπη και βεβαίως από την άλλη μεριά εκμεταλλεύεται και αξιοποιεί, όπως θέλετε πέστε το, το κενό ισχύως το οποίο παρουσιάζεται με την σταδιακή αποχώρηση των Αμερικανών από την Μέση Ανατολή, ούτως ώστε να δημιουργήσει νέες σφαίρες επιρροής, τις οποίες να παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Αυτό είναι το ένα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη επιδιώκουν να δώσουν αυτήν την υπεργολαβία της διαχειρίσεως της ευρωπαϊκής οικονομίας στους Γερμανούς. Θα ήθελαν όμως με κάποιον τρόπο να μπορούν να ελέγχουν τα όρια αυτής της υπεργολαβίας σε επίπεδα τα οποία θα μπορούν να ασκούν τη δική τους τελική ηγεμονία.
Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την περιορισμένη αυτή παρεμβολή, ως ένα συντελεστής εξισορρόπησης μεταξύ αυτών των δύο βουλήσεων. Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι για ένα λόγο παραπάνω, εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι είμαστε επιρρεπείς στον διχασμό, πρέπει να είμαστε απολύτως ψυχραιμοί. Είναι από τα εμφανή λατώματα της φυλής. Ακριβώς. Και αυτό δείχνει και την συνέχεια της φυλής, αν θέλετε. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά νυφάλοι, εξαιρετικά ορθολογιστές και ανεξαρτήτως θέσεων. Να μάθουμε επιτέλους ότι η δημοκρατία έχει αντιτιθέμενες και αντιπαρατασσόμενες σκέψεις, έννοιες και ιδέες. Αυτό το πράγμα είναι χαρακτηριστικό της δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται να μισούμε τον συνέλληνα επειδή πιστεύει κάτι άλλο από μας. Γι' αυτόν τον λόγο, ας πάμε στις κάλπες, ας κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτό που λέει η συνείδησή μας, και ας το κάνουμε νυφάλια. Και από εκεί και ύστερα και πάλι μετά την Κυριακή να ξαναβρεθούμε στο ίδιο στρατόπεδο όλοι και να δούμε πώς θα χειριστούμε την κατάσταση, η οποία είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη είναι δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Κέννη Μότσου, σχόλιο σε αυτά, γιατί ήθελα να βάλω λίγο. Ναι, καταρχήν, στο γεωπολιτικό κομμάτι, ο κ. Καθηγητής είναι ηδήμων, επομένως δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι σε αυτό, αλλά στο κομμάτι όμως του διχασμού, το οποίο σαφώς και πρέπει να είναι αποδεκτέο, αναρωτιέται κανείς αν την επόμενη μέρα, όταν πλέον οι ίδιες οικογένειες συζητάνε για ένα ναι ή όχι, μέσα στην οικογένεια συγκρούνται, πώς ακριβώς θα γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, γιατί όπως και να έχει. Δεν είναι μόνο διάσταση απόψεων, είναι μια διαφορετική πραγματικότητα για κάποιους και για κάποιους άλλους ενδεχομένως το βλέπουν τελείως διαφορετικά. Σαφώς και ευχόμαστε όλοι να μην υπάρξει διχασμός. Από την άλλη, βλέπω ότι υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά την κομματικοποίηση ενός δημοψηφίσματος που αφορά εθνικό σκοπό. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα επηρεάσει μία μάζα ανθρώπων και τους άλλους θα τους αφήσει αν επηρεάσει επειδή προέρχονται από μία άλλη κομματική δημοσιονομικό παράθεση. Σκοπό περιεχόμενο, με διάσταση. Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν είτε τηλεοπτικά σποτ είτε αφήσεις στους δρόμους να φέρουν συγκεκριμένες κομματικές ταυτότητες και αυτό θυμίζει βουλευτικές εκλογές. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει γίνει αντιληπτό ότι δεν μιλάμε πλέον για βουλευτικές εκλογές, μιλάμε για την τύχη αυτής της χώρας που ονομάζεται Ελλάδα, του ελλαδικού χώρου και του λαού που κατοικεί πάνω σε αυτήν. Δεν είναι ζήτημα διχασμού ΑΕΣ, πράσινος, κόκκινος, μπλε ή οτιδήποτε άλλο χρώμα ουράνιο τόξο. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει κάπου να συνειδητοποιήσουμε ότι στο επόμενο βήμα θα επηρεαστούμε όλοι μαζί. Αυτό νομίζω ότι είναι και το βασικότερο μήνυμα που πρέπει να μεταφέρουμε σε όλους. Μάλιστα. Κύριε Σαράντη. Τίποτα. Απλά συνθετικά, από ό,τι είπαν και οι δύο συνομιλητές, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι Δευτέρα πρέπει να είμαστε όλοι μονιασμένοι. Βλέπω και με βάση και αυτά που λέει και ο Γιάννης, ότι κάποιοι αυτή τη στιγμή από την πολιτική κυρίως σε αυτή τη φάση παίζουν τα αρέστα τους και τα παίζουν τα αρέστα τους. Πολιτικά παίζουν τα αρέστα τους πάνω σε αυτό το δημοψήφισμα και αυτό είναι κακό γιατί παίζουν για την πάρτη τους και όχι για την πατρίδα. Δεν ξέρω με βάση αυτή την έκθεση μάλιστα τι λένε κάποιοι γιατί εδώ και καιρό υπήρχαν φωνές στην Ελλάδα πολιτικών που μας έλεγαν ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Όταν βγαίνει ο δανειστής σου και σου λέει ότι δεν είναι βιώσιμο. Δεν ξέρω τι απαντούν οι πολιτικοί μας εδώ πέρα που μας έλεγαν τόσο καιρό ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Κάποιοι πολιτικοί. Έτσι, κάποιοι πολιτικοί βεβαίως. Κοιτάω δε και την έκθεση της, τόση ώρα είχαμε την κουβέντα, κοίταγα λίγο αναλυτικότερα την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αναφέρει το Ταμείο ότι πρέπει να δοθεί στην Ελλάδα 20ετής περίοδος χάριτος πριν αρχίσει να αποπληρώνει τα χρέη της και μάλιστα δίνει ως πέρας των πληρωμών το 2055. Σε περίπτωση δε που δεν υπάρξουν πρόσθετα μέτρα λιτότητας. Τότε λέει θα πρέπει να απαιτηθεί απευθείας κούρεμα της τάξης του 30%. Τότε. Βάζει κάποια χρόνια μπροστά δηλαδή. Ναι. Αλλά έχει και την 20ετή περίοδος χάριτος, η οποία έχει όλη η έκθεση έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν έχω προλάβει ακόμα να διαβάσω. Ναι. Θα έχουμε μεγαλώσει και τα παιδιά μας, θα πηγαίνουν στα εγγόνια. Μετά. Λοιπόν, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Σήμερα χαρακτηριστικά υπήρξε μια συνέντευξη την οποία ακούσαμε ραδιοφωνική του κυρίου Μίμη Ανδρουλάκη στο ραδιόφωνο του Α. Μπορώ να πω ότι ήταν πύρινος ο λόγος του. Στρέφοντας τα πειρά του σε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο και μάλιστα κατά του κυρίου Βαρουφάκη, του Υπουργού Οικονομικών, μιλώντας βεβαίως για κάποια πράγματα τα οποία είχε προειδοποιήσει ο ίδιος προς τον Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα και για την αποφυγή πραγμάτων τα οποία έβλεπε να έρχονται. Ναι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεδομένο είναι ότι μια κατάσταση σαν και αυτή δεν τυχαίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Προφανώς έχουν ακολουθηθεί ορισμένες διαδικασίες και πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο και ένα
σχέδιο αποκατάσταση, ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα σου δώσει μια λύση. Προφανώς κάπου ή το σχέδιο, ας πούμε, έμπαζε νερά ή δεν υπήρχε σαφές σχέδιο. Ναι. Δηλαδή η δημιουργική ασάφεια δημιούργησε πολλά πολλά κενά που επέτρεψαν στους δανειστές να προετοιμαστούν για το χειρότερο σενάριο. Όπως το λέει Γιάννη και ο λαός, θα έχουμε να λέμε πολλά γι' αυτό από Δευτέρα. Ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Ναι, μάλλον. Καλά, ας το μην το πούμε τώρα λοιπόν. Αγαπητέ Γιάννη Μάζη, υπάρχει οι Αμερικανοί τον τελευταίο καιρό είναι ο απομηχανής θεός. Δηλαδή, όχι ότι περιμένουμε μια δήλωση στην κρίσιμη ώρα, όταν γινόντουσαν διαπραγματεύσεις, έφευγαν τα κλιμάκια, πήγαιναν πάνω. Θα μιλήσουν οι Αμερικάνοι. Θα μιλήσει στις σκέψεις και εδώ στις δικές μας ο Λιούδε. Θα μιλήσει σήμερα. Έχει βγει και το ανέκδοτο με το Λιού. Εγώ τους συνεχίζω και το έχω πει πάρα πολλές φορές στα τραπέζια. Γιατί έλεγε ο Σαράτης εδώ την Παρασκευή. Τώρα ο Λιούδε θα μιλήσει αύριο που έχουμε, ξέρετε, ήταν ο απόϊχος των συνόδων κορυφής και των κλιμακίων που πηγαίναν και δουλεύαν και τα Σαββατοκύριακα. Τάκη, δεν μπορεί ο Λιού να αντιδράσει γιατί είναι Σάββατο. Είναι Ορθόδοξο Εβραίος. Ο Λιού τα κλείνει όλα. Τέλος πάντων. Και ανέκδοτα στη ζωή μας. Όμως, οι Αμερικανοί έχουν ξεκινήσει από τον Ομπάμα όταν ήταν στην Ινδία που κάλεσε το CNN και είχε κάνει τότε μήνυμα υπέρ της Ελλάδος. Πριν από 3,5 μήνες νομίζω είναι Γιάννη Μότσο. Μετά, συνεχώς και άλλη δήλωση Ομπάμα και άλλη παρέμβαση. Μετά, έστειλε την κυρία, την αρμόδια για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Έστειλε το Λιού, έκανε παρεμβάσεις. Πήρε ο Λιού και τη Μέρκελ. Πήγαν στη σύνοδο των G7. Συνεχώς το κοιτάνε οι Αμερικανοί. Οι Γερμανοί τους λένε, ναι, οι Αμερικάνοι κοιτάνε, αλλά λεφτά στην τσέπη, το χεράκι στην τσέπη δεν το βάζουν. Πώς θα το βάλουν, χρεωμένοι είναι και αυτοί. Πέρα από αυτό, θα μας το εξηγήσετε. Ότι δεν το βάζουν, αυτό λέει ο κύριος Σόιμπλε. Τώρα, υπάρχει για τον Γιάννη τον Μάζη και ένα θέμα της ηγεμονίας της Αμερικής. Αισθάνεται δηλαδή ότι έχει χάσει κάποιες σφαίρες επιρροής και μέσα αυτές τις σφαίρες θα βάλω και αυτό το κράτος, την νότια πύλη της Ευρώπης που λέγεται Ελλάδα, και τουλάχιστον εκεί έχει φτάσει στο σημείο που πονάει τον Αμερικανό πια και θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος από τους Γερμανούς. Και τα λαμάγκα, η αμερικανική ηγεμονία στο δυτικό κόσμο μπορεί να έχει δεχτεί κάποια κόπωση, αλλά είναι αδιαφεσβήτητη. Αυτό τουλάχιστον μέχρι σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή αναδύονται δυνάμεις, νέα κέντρα ισχύως, τα οποία βεβαίως δεν είναι σε καμία περίπτωση ακόμα έτοιμα να ανταγωνιστούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν σιγά σιγά και αποδέχονται ένα πολυπολικό σύστημα, το οποίο βεβαίως προσπαθούν να το καθυστερήσουν όσο μπορούν και αν είναι δυνατόν και να το αποτρέψουν. Δεν είναι για τον Κινέζο. Όπου μοιραία θα έχει την Κίνα, διότι το 44% του αμερικανικού χρέους βρίσκεται σε κινέζικα χέρια. Έτσι. Απ' την άλλη όμως μεριά, η αμερικανική αγορά δέχεται τα κινέζικα προϊόντα. Δηλαδή είναι ένα σφιχταγκάλιασμα κοινών και αντιτιθεμένων συμφερόντων ταυτόχρονα. Ύστερα, το ζήτημα της Ρωσίας είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει στην αγγλοσαξονική αντίληψη ως ένα de facto γεγονός το οποίο πρέπει να το λαμβάνουμε πάντα υπόψη. Δηλαδή δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Ρωσία να επιβληθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη γιατί και να δημιουργηθεί αυτή η περιβόητη Ευρασία με συμπαγή ηγεμονική δομή διότι άμα γίνει κάτι τέτοιο έχουμε χάσει τις επιρροές στη Μέση Ανατολή, έχουμε χάσει τις επιρροές στην Αφρική, άρα απειλούνται και τα ίδια μας τα νησιά. Δηλαδή οι δύο Αμερικές, απειλείται η Αγγλία σε επίπεδο ηγεμονίας και δεν ξέρουμε σε τι άλλο. Συνεπώς, το ζήτημα της Ρωσίας είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα για τους Αμερικανούς και αυτό οφείλει να το γνωρίζει πολύ καλά η ελληνική εξωτερική πολιτική και να μην πειραματίζεται με αυτό. Ναι, καλά τα έχει πάει μέχρι σήμερα αυτή η διάσταση, αυτό το άνοιγμα που κάνει, που έχει κάνει ο νέος. Εγώ εκείνο που θα πω είναι το εξής, ότι δεν υπάρχει θεολογία στο θέμα των γεωπολιτικών δυναμικών. Ήταν μια έκφραση την οποία τη χρησιμοποιώ, εγώ την άκουσα να τη χρησιμοποιεί και ο Πρωθυπουργός σήμερα και χάρηκα. Δεν υπάρχει θεολογία, δεν υπάρχουν δόγματα. Το μόνο που υπάρχει ως δόγμα είναι ότι για να επιλέξω ένα άλλο πλέγμα γεωπολιτικής ισχύως θα πρέπει να υπάρχει. Όταν υπάρχει
θα σταθμίσω τα συν και τα πλην και είναι αν ανάλογα με συμφέρει θα το επιλέξω. Δηλαδή δεν είμαι μουσουλμάνος φανατικός σε σχέση με το ΝΑΤΟ, δεν μπορώ να είμαι μουσουλμάνος φανατικός σε σχέση με το πάλε ποτέ σύμφωνο της Βαρσοβίας, δεν είμαι φανατικός για τίποτα παρά μόνο για, για την ορθολογική επιλογή ενός δικτύου γεωπολιτικής ισχύως. Για την ώρα όμως το δίκτυο γεωπολιτικής ισχύως είναι το ΝΑΤΟ, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, και ένας χώρος προβολής ισχύως του ΝΑΤΟ που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θέλει ιδιαίτερη προσοχή για το πώς χειριζόμαστε την θέση μας ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα τονίσω και κάτι. Αν προσέξετε, και ο Έλλην Πρωθυπουργός λέει και ισχυρίζεται ότι η όλη μας πολιτική δεν είναι για να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε για να βγούμε από την Ευρωζώνη. Και βεβαίως θα μου πείτε εσείς ή κάποιοι άλλοι ότι ναι, μην είσαι αφελής και τα λοιπά, δεν το πιστεύει. Εγώ θα σας πω όμως τα επίσημα στοιχεία, αυτά που ακούω, γιατί τα επίσημα στοιχεία δηλώνουν αυτό που θεωρεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ως status quo. Αυτό λοιπόν που δέχεται στα λόγια του και ο Έλλην Πρωθυπουργός είναι ότι δεν συζητάμε για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε για αποχώρηση από την Ευρωζώνη. Άσχετο το τι έχει ο καθένας μέσα στο κεφάλι, το ξέρει μόνο ο Θεός, κύριε Ταλαμπάνη. Εντάξει, αλλά εμείς πρέπει να μένουμε στις δηλώσεις. Είπε ο κύριος Κοτζιάς προχθές, και μετά να το σχολιάσει ο Γιάννης Ομούτσος και ο Τάκης Σαράντης, είπε σε μια αποστροφή του ότι αν μας πιέσουν πολύ, εμείς είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε και Ευρωζώνη και έχουμε και βέτο. Μπορεί να γίνει χρήση από την Ελλάδα κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν είναι αυτό το οποίο λέμε. Πολύ ωραία. Κάτι εφημισμών πολλές φορές στα δημοσιογραφικά τραπέζια, γιατί είναι κούκκι το βέτο. Αλλά είναι. Προσέξτε, ναι, υπάρχει ένα όπλο. Υπάρχει, έτσι, υπάρχει ένα όπλο. Το θέμα... Και τι σημαίνει, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει το βέτο. Εσείς. Το οτιδήποτε. Πάει να περάσει. Τον μπλοκάρει ένα κράτος μέλος. Στην απέτηση της ομοφωνίας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σηκώσει το χέρι του για να πει όχι, δεν το θέλω. Ναι. Θα μπορούσε να το κάνει το Λουξεμβούργο, το Λίχτενστάιν. Ναι. Δεν έχει σημασία. Δεν ήθιστε στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, γιατί συνήθως οι αποφάσεις είναι ομόφωνες και λοιπά. Ναι. Το ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Ναι. Το χρησιμοποίησες το όπλο. Το έβγαλες μάλλον το όπλο. Θα πυροβολήσεις. Ναι. Εάν πυροβολήσεις, από εκεί και ύστερα ο άλλος θα αμυνθεί. Είσαι σε θέση να προβλέψεις τη δεύτερη και την τρίτη κίνηση. Τι μπορεί να μας κάνει, να γίνει σύνοδος, τι μπορεί να είναι, συνθήκη, είναι ευρωπαϊκή συνθήκη το βέτο μετά να το βγάλουν. Γιατί μπορεί να σκεφτούν, πρέπει να το βγάλουμε το βέτο. Ναι, μια στιγμή, το συγκεκριμένο ad hoc θέμα που θα βγει ένα βέτο. Ναι. Για ποιο θέμα θα βγει ένα βέτο. Και πριν από αυτό, κύριε καθηγητά, ξέρετε ότι θα έχουν φροντίσει να έχουν αποδυναμώσει πλήρως το δικό μας βέτο. Όχι. Θα το έχουν φέρει σε τέτοιο βαθμό που ένα βέτο από εμάς δεν θα ακούγεται. Ναι, σαφώς εκεί θέλω να καταλήξω, αλλά θέλω να πω κάτι. Για ποιο θέμα θα βγει το βέτο. Ναι, εγώ λέω και, για όποιο δεν έχει σημασία. Είτε για την είσοδο μιας άλλης χώρας για διαπραγματεύσεις που μπορεί να θέλουν να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπε Αλβανία. Ή για μια άλλη χώρα, τη γείτονα την Τουρκία, αν και έχει εκφράσει πλέον απόψεις ότι δεν επιθυμούν πλέον, δεν μας ενδιαφέρει. Πολύ ένα ωραία. Ζήτημα θα μπορούσε λοιπόν, να τεθεί. Πριν βγάλεις λοιπόν το όπλο του βέτο, θα κοιτάξεις να φροντίσεις μήπως μπορείς να δεις τη γνώμη των υπολείπων 18, οι οποίοι θα είναι σύμφωνοι να κρυφτούν πίσω από το δικό σου βέτο ή δεν θα είναι σύμφωνοι. Αν δεν είναι σύμφωνοι δεν το βγάζεις. Μέσα. Θεωρητικά έχεις τη δυνατότητα να το βγάλεις, αλλά πρέπει να εξετάσεις τι λέει η πλειοψηφία. Mm-hmm. Δηλαδή όλα τα θεωρητικά τα όπλα αυτά υπάρχουν. Το θέμα είναι αν πρακτικά υπάρχουν και τι κόστος έχει η χρήση τους. Μέσα. Λοιπόν, δύο λεπτά να τρέξουμε λίγο, γιατί έχουμε και γεγονότα που τρέχουν. Πού μιλάει η κυρία Φόφη Γερματάη, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην κρατική τηλεόραση. Ωραία, μπορούμε να δούμε, να έχουμε μία εικόνα. Λοιπόν, από την ομιλία της κυρίας Γερματά. Ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στιγματίστηκαν ως ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της χρεοκοπίας της χώρας. Και τον καλούμε σήμερα να πάρει θέση, να δράσει, να αντιδράσει για όσα είπε ο κύριος Καμένος πριν από λίγο. Ότι ο στρατός δήθεν εξασφαλίζει τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας. Και η αριστερά σιωπά, έσχο, ντροπή. Το Πασόκ τα στελέχη.
στελέχη και οι φίλοι του, οι δημοκρατικοί πολίτες, από το ένα άκρο της χώρας μέχρι το άλλο, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Ως εδώ, φίλες και φίλοι, ως εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι. Και αυτό δεν είναι ένα μήνυμα αγωνίας, δεν είναι μήνυμα ανησυχίας, δεν είναι θυμός, δεν είναι οργή, δεν είναι απόγνωση. Είναι μήνυμα απόφασης. Είναι μήνυμα απόφασης να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα για την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε σχόλιο όλοι. Η δήλωση του κυρίου Καμένου, η οποία κάνει και, και το γύρο των media, στα social media είναι πρώτο θέμα στα μεγάλα site. Είναι στα μεγάλα site. Έτσι, παντού είναι μεγάλα site. Πώς το είπε τώρα, μάλλον τι είναι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια ατυχής δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Θα του ξέφυγε έτσι λίγο. Το ξαναλέω. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια ατυχής δήλωση. Μην ξεχνάμε ότι την κριτική την ασκεί η κυρία Γεννηματά δικαίως, η οποία ήταν μέχρι πρότινος αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Επαναλαμβάνω ότι. Πολύ πολύ σύντομα θα την έχουμε το βράδυ. Την απάντηση. Σας είπα ότι ο κύριος Καμένος είναι στο δελτίο. Θα είναι στην κρατική τηλεόραση. Τη ΕΡΤ. Ναι. Έτσι, είμαι σίγουρος ότι θα ερωτηθεί. Τώρα μπορεί να εννοεί ότι τα στρατόπεδα είναι μέσα. Πού ήταν τα στρατόπεδα, δεν είναι όλα μαζεμένα κάπου. Ελπίζω να είναι ατυχής δήλωση. Το επαναλαμβάνω. Ίσως είναι και σε σύγχυση σήμερα ο κύριος Καμένος. Γιατί έχει και τα προβλήματα με τους βουλευτές του και όλο αυτό να του έχει δημιουργήσει έτσι μια ένταση. Έτσι. Εμένα θα μου επιτρέψετε μια έκφραση, κύριε Σαράντη, το εξής, ότι. Αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο ακατάλληλο να συζητάμε για το ρόλο του ελληνικού στρατού σε αυτήν τη φάση. Διότι είναι σαν να υπάρχει πρόβλημα, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι απολύτως αφοσιωμένες στο Σύνταγμα και δεν έχουν καμία δουλειά να κάνουν άλλες σκέψεις πέραν αυτών που έχουν να κάνουν με τη διαφύλαξη των εξωτερικών συνόρων της και της εδαφικής της ακεραιότητος. Δεν πρέπει να πιάνουμε στο στόμα μας το στρατό αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Γιάννης Μότσος. Και... Γιατί ρίχνουμε νερό σε μήλους περίεργους. Mm-hmm. Θα πιαστώ από την τελευταία λέξη του κύριου καθηγητή, γιατί δεν σας κρύβω ότι προημερών, ξένο μέσο ενημέρωσης, θα ερχόταν εδώ και μάλιστα βρίσκεται εδώ, το οποίο ζητάει ουσιαστικά να μάθει ποιος είναι ο ρόλος στρατού. Δημιουργεί λοιπόν ερωτηματικά πώς προημερών έχει γίνει ένα τέτοιο είδους ερώτημα και σήμερα έχει ο κ. Καμένος, με αυτή τη δήλωση βεβαίως, να ρίξει, αν θέλετε, νερό στον Νείλο. Απέφχομαι οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να σχετίζεται με τον στρατό, γιατί όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι έχει δημιουργηθεί ως θεσμός για να διαφυλάει τις αρχές του συντάγματος και της δημοκρατίας. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Μετά θα έχουμε και από την αίθουσα να δούμε εκεί και στη Μέση Ανατολή τι γίνεται, αγαπητέ κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε τώρα μια είδηση. Τώρα είναι από αυτά που έχουμε πει κατ' επανάληψη. Βγάζαν τα χρήματά του ένας ιδιοκτήτης μπακάλικου για την ακρίβεια. Όλες οι οικονομίες προφανώς μια ζωή είναι πολλές οικονομίες. Είναι πάνω από 550.000. Τις έβγαζε. Τις έπαιρνε σταδιακά την Εθνική Τράπεζα στην Κοσκινού στη Ρόδο. Τσέβαζε σε ένα μπουφέ, πήγαν οι κλέφτες, τα κλέψαν όλα. 505.000, μισό εκατομμύριο. Κοντεύει ένα τρελάθρο. Είχαμε και ένα άλλο περιστατικό, βέβαια. Τι? Είχαμε και ένα άλλο περιστατικό. Και στην Ξάνθη. Πόσα? 550.000, Στάκη. Τι επάγγελμα είπε? Μπακάλικο. Μπορεί να είναι, είναι, μπορεί να είναι σούπερ μάρκετ, Στάκη. Τι είπε, εκεί αμέσως στο μυαλό σου να δει, δηλαδή μπορεί να έχει πουλήσει οικόπεδα, ξέρω εγώ. Πού να το ξέρουμε τώρα τι γίνει. Το θέμα είναι ότι τα κλέψαν τα άνθρωπα αμέσως. Γιατί σε βλέπω πώς σκέφτεσαι. Όχι. Λοιπόν, έχει και τουρισμό η Ρόδος. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε να δείξουμε δύο σποτάκια για να δείχνουμε και τα σποτάκια. Θα τα δείξουμε και αύριο όλα. Πάμε να δούμε το ναι και αμέσως μετά το όχι. Θα δείχνουμε ένα-ένα. Ωραία. Πάμε το ναι πρώτα. Νότητα να έχουμε capital controls ή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στο τραπεζικό σύστημα, πολύ απλά να σας το πω, δεν υπάρχει. Μας είπαν... Το 2015 δεν θα πληρώσουν οι πολίτες έμφυα. Μας είπαν... Είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Μας είπαν... Κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα. Τώρα μας λένε ότι το όχι δεν σημαίνει έξοδο από το ευρώ. Μην τους πιστεύεις. Ψήφισε ναι στην Ελλάδα. Ναι στο ευρώ. Λοιπόν, θα μπορούσε να δημιουργηθεί επεισόδιο τώρα, έτσι. Ήδη. Γιατί έπαιξες πρώτα το ναι και όχι το όχι.
Έλα, Τάκη, προηγουμένως παίξαμε πρώτα το όχι και μετά το ναι. Επί του ψηφοδελτίου. Πριν, δεν φτάνει που τα παίζω δίπλα-δίπλα. Το έχει λύσει αυτό το ψηφοδελτίο, γιατί έχει πρώτα το όχι και μετά το ναι. Εντάξει, γι' αυτό λέω θα μπορούσε να. Δεν φτάνει που τα παίζουμε δίπλα-δίπλα, μην αφήσουμε τον ένα τον άλλο παραπονεμένο κανέναν εδώ. Λοιπόν, θα πάρει η φίλη μας εδώ πάλι από τη Θουρία, από τη Μεσσηνία πάλι, γιατί ορίστε. Πάμε στο όχι τώρα και αμέσως το όχι, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κάτσε μισό λεπτό. Έχουμε και τρίτη επιλογή πλέον. Το κουκουέ. Θα το δείξουμε, να το δείξουμε τώρα το κουκουέ, έλεγα να το δείξω μετά. Το οποίο μιλάει ο. Εσύ κάνεις. Όχι, θα το δείξουμε. Λοιπόν, να δείξουμε το όχι. Όχι, το όχι τώρα. Πάμε. Ψηφίζω όχι για τη δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Ψηφίζω όχι για ένα μέλλον χωρίς ανεργία και επισφάλεια. Ψηφίζω όχι γιατί η πολιτική ιδιότητας εξοντώνει την Ευρώπη. Ψηφίζω όχι για όλους τους λόγους της Ευρώπης που αγωνίζω. Ψηφίζω όχι γιατί δεν θα πληρώσω τους φόρους που οι πλούσιοι αποφεύγουν. Κυριακή, ψηφίζω όχι γιατί ελπίζω και δεν φοβάμαι πια. Λοιπόν, αυτό ήταν για το όχι. Τώρα πάμε στην, το σποτάκι του Κομμουνιστικού Κόμματος για τη δικιά του πρόταση. Πάμε να το δούμε. Σε αυτό το δημοψήφισμα και το ναι και το όχι σημαίνει ναι στα μνημόνια διαρχίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακυρώνουμε τους εκβιασμούς και τα ψεύτικα διλήμματα. Ρίχνουμε στην κάλπη την πρόταση του ΚΚΕ. Ωραία, μετά το διάλειμμα, αυτό ήταν του Κομμουνιστικού Κόμματος, μετά το διάλειμμα, αν έχουμε και εικόνα από το Σύνταγμα, θα σας δείξουμε και θα δείχνουμε και τα κόμματα τι θέση παίρνουν. Προς το παρόν έχει βγάλει σποτάκι ο ΣΥΡΙΖΑ για το όχι, μην κάνουμε και λάθος, μη διάτε κύριε Σαράντη. Λοιπόν, πάμε του ΣΥΡΙΖΑ για το όχι και πάμε στο διάλειμμα με αυτό και θα επανέλθουμε. Λέμε όχι για μια Ελλάδα που αντιστέκεται. Λέμε όχι για μια Ευρώπη ανθρώπινη. Λέμε όχι για τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. Να είσαι ελεύθερος σημαίνει να μη φοβάσαι. Ο μόνος μας φόβος είναι ο φόβος. Δεν θα τον αφήσουμε να μας κερδίσει. Θα τα καταφέρουμε. Στις 5 Ιουλίου γράφουμε ιστορία. Λέμε όχι. ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθαμε. Γιάννης Μούτσος, Τάκης Σαράντης, καθηγητής ο Γιάννης Ομάζης και ο Γιάννης Μούτσος θα κάνει την ερώτηση. Αυτό το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω για τον κύριο καθηγητή είναι ότι επειδή έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια για την αντίδραση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως θεωρητικά ένα μακρύ χέρι της Αμερικής, σε αντίδραση λοιπόν του φλερτ της κυβέρνησης με τη Ρωσία για τον αγωγό ή εν πάση περιπτώσει για μια στροφή προς τον ρωσικό παράγοντα, εάν και κατά πόσο αυτό έπαιξε ρόλο, κύριε καθηγητά. Θεωρείτε ότι υπήρχε τέλος πάντων κάποια άμεση επίδραση στις σχέσεις των δύο χωρών? Εκτιμώ ότι τα κέντρα εκείνα τα οποία υπονοείται ότι θα ενοχλούνται, ενοχλούνται αλλά όχι με την έννοια ότι φοβούνται, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η Ρωσία σέβεται τις σφαίρες επιρροής. Και σέβεται τις σφαίρες επιρροής γιατί δεν θέλουν να ενοχλούν τις δικές τις σφαίρες επιρροής. Υφίστανται ακόμη αυτές τις σφαίρες επιρροής ή είμαστε πλέον σε ένα μεταβατικό στάδιο? Ναι, ότι είναι ένα μεταβατικό στάδιο είναι. Παραδείγματος χάρη ο Πούτιν ονομάζει την Κεντρική Ασία σαν near abroad, δηλαδή εγγύς εξωτερικών. Και έχει αποδείξει ότι όταν οχλείται στην περιοχή του εγγύς εξωτερικού, αντιδρά σκληρά. Το είδαμε στην περίπτωση της Γεωργίας. Το είδαμε στην περίπτωση της Ουκρανίας, έτσι το είδαμε και μάλιστα της Κρυμαίας και της Ανατολικής Ουκρανίας τώρα. Δηλαδή, από την άλλη μεριά όμως είδαμε ότι δεν όχλησε στην περίπτωση της Κύπρου, δεν όχλησε στην περίπτωση της Ιουκοσλαβίας. Ήτανε, και στη Συρία δεν ήταν τόσο έντονη η Ρωσία. Στη Συρία η πίεση του ήταν σαφής. Ήταν σαφής, γιατί εκεί υπήρχε προβολή ισχύως της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ενώσεως και επιπλέον υπήρχαν
τα στρατιωτικά του συμφέροντα στο λιμάνι της Θαρσού και στην περιοχή της παραλιακής Συρίας, η οποία εκ των πραγμάτων θα μάθουμε σε λίγο και θα μας εκπλήξει πάλι ότι είναι γεμάτη φυσικό αέριο. Αλλά ποια περιοχή λέτε? Μιλάω για την λεκάνη της Λεβαντίνης και μάλιστα τα παράλια της Συρίας. Της Συρίας, όπως, ναι, όπως... λεκάνης, να πούμε ποιοι είναι, γιατί όλοι οι φίλοι τηλεθεατές μπορεί να μην ξέρουν ποια είναι η λεκάνη της Λεβαντίνης. Η λεκάνη της Λεβαντίνης είναι αυτή, είναι η θαλάσσια περιοχή του Κύπρου, ανατολικά της Κύπρου. Μπράβο, ανατολικά της Κύπρου. Λοιπόν, αυτά είναι σφαίρες επιρροής οι οποίες γίνονται σεβαστές και από τους δυτικούς όταν τίθεται θέμα υψηλού κινδύνου συγκρούσεων. Παραδείγματος χάρη, βλέπετε τι γίνεται με την Κριμαία. Μην μου πείτε ότι υπάρχει έντονος διάλογος για την Κριμαία. Δεν θα το πιστέψω. Ναι, από την άλλη μεριά, μην μου πείτε ότι οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας στο επίπεδο μεταφοράς φυσικού αερίου ρωσικού στην Ευρώπη μέσω Γερμανίας με έναν αγωγό ο οποίος καταλήγει στη Βρετανία σήμερα που μιλάμε και ετοιμάζεται να γίνει και δεύτερος αγωγός, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον αποτυχόντα South Stream της Ρωσίας, παράλληλος με τον ήδη υπάρχοντα ρωσό, γερμανικό, αγγλικό αγωγό. Και εδώ είναι ότι στέλνουμε λάθος μηνύματα όταν προωθούμε πολιτικές οι οποίες είναι άσφαιρες, και το άσφαιρες εντός εισαγωγικών, ανεφουσίες δηλαδή, εντυπωσιασμού με τη Ρωσία. Απλά εκνευρίζουμε και εκνευρίζουμε χωρίς λόγο. Καλό θα ήταν αυτά να έλειπαν. Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Θα αρχίσουμε από τον Τάκη του 40 του τελευταίου γύρου. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Επί Χρήστου, από πού να ξεκινήσουμε, από την Αίγυπτο? Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Έπη μου. Τουλάχιστον 100 νεκροί είναι ο απολογισμός της χθεσινής επίθεσης. 100 νεκροί. 100 νεκροί. 108. 108 φτάσανε. Όπως δημοσιεύτηκε, ενόπλοι Ισλαμιστές χθες επιτέθηκαν στο βόρειο Σινά, στην Αίγυπτο. Η επαρχία του Σινά, που είναι παρακλάδι του Ισλαμικού κράτους στην Αίγυπτο, ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης στο Twitter. Η οργάνωση ανέφερε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε περισσότερα από 15 σημεία ελέγχου των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ πραγματοποίησε και 3 επιθέσεις αυτοκτονίας. Σύμφωνα με πηγή στις υπηρεσίες ασφαλείας, στις εφόδους των Ισλαμιστών έλαβαν μέρος περίπου 300 άνθρωποι, εφοδιασμένοι με βαρύ οπλισμό. Ο Αιγυπτιακός στρατός απάντησε με αέρια μέσα. Πρόκειται να αναφέρουμε, Βασίλη, για την πλέον πολύ νεκρή επίθεση στην επαρχία αυτή της Χερσονήσου του Σινά, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στο Ισραήλ, στη λωρίδα της Γάζας και τη διόρυγα του Σινά. Ακριβώς. Να υπενθυμίσουμε ότι η εξέγερση των Ισλαμιστών στην περιοχή έχει κλιμακωθεί από το 2013, όταν ο τότε επικεφαλής του στρατού, Άμπτελ Φάταχ αλ-Σίσι, ανέτρεψε τον Ισλαμιστή πρώην πρόεδρο, Μοχάμεντ Μόρσι, έπειτα από τις μαζικές διαδηλώσεις που είχαν πραγματοποιηθεί εναντίον του. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε την Εύη τη Χρήστου. Κύριε, κλείνουμε. Πριν να μας κάνει ένα σχόλιο για τη Μέση Ανατολή, Γιάννη Μούτσο. Όχι, ένα βασικό ερώτημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να τεθεί σήμερα προς τον κύριο καθηγητή είναι το εξής. Σήμερα λοιπόν έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών ανθρώπων οι οποίοι έρχονται κυρίως από την Ανατολική Μεσόγειο ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων εκείνων που υπάρχουν στη περιοχή. Και το ερώτημα είναι, δεδομένου το ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε οικονομικό πρόβλημα πολύ έντονο στη χώρα, ποια θα είναι τα δεδομένα από εδώ και έπειτα, γιατί κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα αρχίσει να λειτουργεί στο εσωτερικό της χώρας. Θα υπάρξει κάποιο ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πώς θα το αντιμετωπίσουμε με εξωτερικούς, αν θέλετε, παράγοντες? Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα ζήτημα, παραδείγματος χάρη, το οποίο το έχουμε ήδη θέσει ευτυχώς και ο Έλληνας Επίτροπος, ο κ. Αβραμόπουλος, και η ελληνική κυβέρνηση τώρα το έχει θέσει. Ήταν και έκπαλε δική μου θέση, την οποία τη διατυπώνω τα τελευταία 3-4 χρόνια, ότι πρέπει να υπάρξει ένας αλγόριθμος ο οποίος να βασίζεται σε συντελεστές, παραδείγματος χάρη καθαρίστου εθνικού προϊόντος, πληθυσμού, αναπτυξιακού ρυθμού κτλ., για την κατανομή των προσφύγων στα κράτη της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να αντιμετωπίζει την Ελλάδα και την Ιταλία με τον τρόπο που την αντιμετωπίζει. Εσχάτως είδαμε παρέστημεν μάρτυρες σε γεγονότα τα οποία ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Παραδείγματος χάρη, τις προάλλες έκλεισαν οι Γάλλοι τη Βεντιμίλια και απαγόρευσαν την είσοδο ανεφελέγχου
των ταξιδιωτών προς τη Γαλλία. Το ίδιο έγινε και στην Ουγγαρία. Και αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται στην Ουγγαρία να γίνει ένας χώρος με τείχος, το οποίο θα απαγορεύει την είσοδο των προσφύγων που έρχονται από τη Σερβία. Αυτά όλα είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα λάβει υπόψη της η Ευρώπη, η οποία Ευρώπη, εδώ οφείλω να πω, παρά το γεγονός ότι είναι κάτι το σταθερό και κάτι το οποίο προσφέρει ένα κέλυφος ασφάλειας αναντήρητα στους μετέχοντες σε αυτήν, πρέπει να καταλάβουμε ότι μετά το πέρας των μεγάλων ηγετών, η Ευρώπη έχει αρχίσει και αντιμετωπίζει τα πράγματα με μία εγωκεντρικότητα και με μία οικονομιστική οπτική. Αυτό θα είναι ο θάνατος της Ευρώπης. Κάποια στιγμή λοιπόν, μετά από αυτή την κρίση που περνάει η Ευρώπη και λόγω της Ελλάδος αν θέλετε, θα πρέπει να ξανασκεφτεί η ευρωπαϊκή φαιά ουσία πώς πρέπει να ξαναδικαιολογήσει τον τίτλο της, δηλαδή την Ευρώπη του ανθρωπισμού, την Ευρώπη των δικαιωμάτων, την Ευρώπη της δημοκρατίας, την Ευρώπη των ελευθεριών. Αυτά θα πρέπει πολύ σύντομα να τα δει, γιατί αν δεν τα δει, φοβούμαι ότι πολύ σύντομα θα τη δούμε να παρακμάζει και ταχύτατα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τάκη, καταρχάς να μας πει συγγνώμη, οι τσιχατιστές σε μερική υποχώρηση τον τελευταίο καιρό. Κάπως ναι, έτσι, είναι γεγονός ότι έχουν χάσει το κομπάνι. Έχουν μάλιστα, εσχάτως χάσανε και τη συνοικία την οποία κατέλαβαν στην περιοχή της Ροτζάβα εκεί την τελευταία εβδομάδα. Και πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή το ΠΕΓΕΝΤΕ βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε επίθεση. Μάλιστα εξέπεμψε και ένα μήνυμα, το οποίο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη εδώ στην Ελλάδα, προς την τουρκική κυβέρνηση, επειδή έχει αρχίσει να δημιουργείται μία τάση στην τουρκική ελίτ για επίθεση εναντίον των Κούρδων της Ροτζάβα, γιατί έχουν αρχίσει και φοβούνται. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε, διότι οι Κούρδοι εξέπεμψαν αυτό το μήνυμα λέγοντας ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση και από την Τουρκία. Άρα για να το λένε, έχουν κάπου να στηριχθούν και να πατήσουν. Άρα έχουν. Λοιπόν, και το λένε. Λοιπόν, κύριε Σαράντη, να σου μάθουμε. Νομίζω κάνοντας το μάζεμα της ημέρας, Βασίλη Τελαμάκα, θα έλεγα ότι πρόσωπο της ημέρας είναι ο κύριος Καμένος. Για δύο λόγους. Πρώτο για τις δηλώσεις του και δεύτερο για τις εξελίξεις μέσα στο κόμμα του, μέσα στους ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι. Πρόσωπο της ημέρας θα έλεγα ότι είναι και ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας ο Καραμαλής, με την ομιλία που έβγαλε μετά από 6 χρόνια. Γεγονός της ημέρας θα έλεγα ότι είναι η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μια έκθεση η οποία επί της ουσίας είναι απάντηση σε αυτούς που έλεγαν ότι το χρέος είναι βιώσιμο και συνάμα είναι μια απάντηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στον εαυτό του. Για το ότι το πρόγραμμα πέτυχε ή δεν πέτυχε. Από την έκθεση καταλαβαίνει κανείς ότι απαντά στον εαυτό του ότι το πρόγραμμα πέτυχε. Θέλω να κλείσω όμως με ένα πολύ πολύ σύντομο, να σας παραθέσω ένα πολύ πολύ σύντομο κομμάτι από το περιοδικό Spiegel. Το επαναλαμβάνω, είναι το Spiegel και έχει μεγάλη αξία. Οι Έλληνες αναζητούν μια προοπτική δικαίωση. Ελλάδα και δανειστές έχουν στη διάθεσή τους λίγο ακόμα χρόνο για να επιτύχουν μια καινούργια συμφωνία και θα πρέπει να τον αξιοποιήσουν πετώντας τη σαβούρα από τις παλαιότερες διαπραγματεύσεις. Η καινούργια συμφωνία πρέπει να είναι ένας πραγματικός συμβιβασμός και των δύο πλευρών. Από το Spiegel, με αυτό να κλείσουμε, είναι και ένα μήνυμα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή, τον Γιάννη Ντομάζη. Εγώ τώρα βλέπω ένα σχόλιο, θέλω να κάνω, Γιάννη Μότσο, θέλω να το πω, είναι ένα καλό σχόλιο. Δηλαδή, έγινε αυτό το περιστατικό που έγινε με τον βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Πώς είναι, τρεις νομίζω ήταν. Ο ένας είναι ο κριτικός, τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στο παρελθόν, ο Κωνσταντίνος Δαμαβουλίτης, ο οποίος βγήκε και είπε: ναι, τον διαγράφει ο Καμένος. Εντάξει, όλα αυτά καλά. Έστειλε επιστολή, παραδίδει την έδρα του. Και μπράβο του. Έτσι δεν είναι? Το λογικό αυτό είναι, αν σκεφτεί κανείς. Όχι. Οφείλουμε να το λέμε στο τότε, γιατί θυμόμαστε τι είχε γίνει στο παρελθόν. Που να βουλευτεί να παραδίδει την έδρα του. Ανεξαρτητοποιούνται, είναι εκεί, τους είχαμε και λοιπά. Αυτός είναι εδώ ο κριτικός, πάρτε τα, έφυγα. Τη θέση του την παίρνει λίγο πρώτος επιλαχών, τον Ανεξαρτητών Ελλήνων, Γρηγόρης Μακαρόνας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Ντομούτσο αύριο το πρωί στο ΕΠΣΟ με την Χριστίνα Λαμπρή, τον Στέφανο Κωνσταντινίδη κλπ. Τον καθηγητή τον Γιάννη Ντομάζη. Με τον Τάκη, ο Τάκης αύριο είναι ναι. Το Σαββάτο το πρωί θα τον δούμε στην ΕΡΤ. Εμείς θα είμαστε μαζί την Τρίτη. Λοιπόν, αύριο τελευταία ημέρα. Εντάξει, θα περάσει και αυτό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχουμε εικόνα ακόμα. Ή μετά, και οπωσδήποτε θα δείξουμε εμείς και από το συγκέντρωση του ΚΚΕ αύριο, τελευταία ημέρα.
ήρεμα τα πράγματα στην Αθήνα μέχρι και αυτήν την ώρα, γιατί είχαμε συγκεντρώσεις και μικροσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία. Ήταν και οι αντιεξουσιαστές στα προπήλαια. Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί ο Λουκάς Γεωργιάδης. Γεια σας, αισιοδοξούμε πάντα για το καλύτερο.